Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Στέφανο Στεφάνου, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλες τις πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Κύριε Στεφάνο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα θέλαμε έτσι να κάνουμε, αν θέλετε, έναν σύντομο απολογισμό. Ναι. Κοιτάξτε, έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο ο πρώτος γύρος, ένας χρόνος διαπραγματεύσεων, δεκάδες συναντήσεις. Μέσα από τον πρώτο γύρο οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων διεξήλθαν όλων των βασικών θεμάτων στο Κυπριακό. Σε κάποια θέματα και κάποιες ενότητες θεμάτων διαπιστώθηκαν συγκλήσεις σε διάφορα θέματα. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώθηκαν και μεγάλες διαφορές. Υπάρχει μια σχετική πρόοδος, για την οποία είπαμε εμείς ότι δεν μας ικανοποιεί, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Έχοντας όμως αυτή τη βάση τώρα της συζήτησης του πρώτου γύρου, όπου γνωρίζουμε πλέον που υπάρχουν οι συγκλήσεις, οι αποκλήσεις, οι διαφωνίες, μπορούμε πολύ πιο συγκεκριμένα να συζητήσουμε και συζητούμε τώρα στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Ξεκινήσαμε από την διακυβέρνηση, πήγαμε και στο θέμα του περιουσιακού, επιστρέψαμε ξανά σε διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης και είμαστε τώρα στο περιουσιακό, ένα ακαθόδες και πολύπλοκο θέμα, θα έλεγα, έχοντας υπόψη ότι το περιουσιακό έχει να κάνει και με τους ίδιους τους ανθρώπους και με ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που είναι το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Πιστεύω θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην διακυβέρνηση. Ο πρόεδρος Χριστόφιας έχει κατηγορηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από κάποια κόμματα, αλλά και από, αν θέλετε, και από διάφορα κόμματα που είναι στην κυβέρνηση. Όσον αφορά την διακυβέρνηση του τόπου και το τι συμφώνησε, πώς απαντάτε? Θα έλεγα ότι οι κριτικές εστιάζονται στην πρόταση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις διαπραγματεύσεις για την εκπεριτροπής Προεδρία. Και επειδή λέγονται διάφορα πράγματα, οι κριτικές έχουν διάφορες αποχρώσεις, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ανάλυση αυτής της τοποθέτησης και να εξηγήσω γιατί αυτή η πρόταση έχει πάρα πολλά θετικά, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε και αδυναμίες του παρελθόντος, ακόμα και αδυναμίες που βρίσκονται μέσα στο Σύνταγμα του 1960. Πρέπει να πω ότι η ιδέα της εκπεριτροπής Προεδρίας δεν είναι καινούριο θέμα. Έχει συζητηθεί και προηγουμένως. Είτε μέσα στα πλαίσια ενός προεδρικού συστήματος, είτε μέσα στα πλαίσια του Προεδρικού Συμβουλίου, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί και στα 5 σχέδια του σχεδίου ΑΝΑΝ. Η πρόταση του Προέδρου προβλέπει εκπεριτροπής Προεδρία σε 6 χρόνων θητεία, στα 4 χρόνια να είναι ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος και στα 2 χρόνια Τουρκοκύπριος Πρόεδρος, ο οποίος θα είναι ο Αντιπρόεδρος στα 4 χρόνια και αυτόματα ο Αντιπρόεδρος, ο Τουρκοκύπριος θα γίνεται Πρόεδρος και ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος θα γίνεται Αντιπρόεδρος. Και αυτό στα πλαίσια ενός προεδρικού συστήματος, δηλαδή θα έχουν εκτελεστική εξουσία η Προεδρία, δεν θα είναι διακοσμητικός ο ρόλος τους. Και όπως έχουμε πει, η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα γίνεται με απευθείας ψηφοφορία από τον λαό και για πρώτη φορά θα προεκτείνεται η ψήφος των Ελληνοκυπρίων και για την εκλογή Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου, όπως και των Τουρκοκυπρίων για τον Ελληνοκύπριο Πρόεδρο. Γνωρίζουμε ότι μέχρι τώρα, όπως είναι τα πράγματα από το Σύνταγμα του 60, οι Ελληνοκύπριοι ψηφίζουν για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι Ελληνοκύπριος και οι Τουρκοκύπριοι για τον Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο μόνο. Εμείς θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το διαχωριστικό στοιχείο του 1960, προτείνοντας όλοι να ψηφίζουν για όλους. Φυσιολογικά, έχοντας υπόψη τα αριθμητικά δεδομένα που επικρατούν στην Κύπρο, έχουμε προτείνει στην βάση και της ομόφωνης πρότασης που έχει γίνει το 1989 από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η ψήφος των Ελληνοκυπρίων να σταθμίζεται.
Και η στάθμιση θα είναι στο ποσοστό που οι Τουρκοκύπροι θα ψηφίζουν για τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο. Δηλαδή, αν είναι 20% ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων στον εκλογικό κατάλογο που θα ψηφίσουν για τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο, η ψήφος των Ελληνοκυπρίων να σταθμίσεται στο 20%. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ένα ενοποιητικό στοιχείο, έχοντας υπόψη το τι συμβαίνει μέχρι τώρα στην Κύπρο και το τι προβλέπει το Σύνταγμα του 1960. Η πρώτη πρόταση που είχε τεθεί από μέρους του Πρόεδρου προέβλεπε και κοινό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, μαζί σε κοινό ψηφοδέλτιο, ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος και ο Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος. Είχαν ακουστεί κριτικές και στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο Έρογλου, για παράδειγμα, είχε κάνει κριτική έντονη ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαιωνίζεται η εξουσία της αριστεράς στην Κύπρο. Και κατά τον ίδιο τρόπο, κύκλοι και κόμματα εδώ στην Ελληνοκυπριακή πλευρά. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο που και ο κύριος Έρογλου τοποθετείται, τοποθετήθηκαν και αυτοί ότι, ξέρετε, λίγο πολύ είναι πονηρή η πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί θέλει να διασφαλίσει την εξουσία στην αριστερά, γιατί η αριστερά μπορεί να βρει συμμάχους στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βέβαια, κάνοντας μια παρένθεση, αυτό περιποιεί τιμή για την αριστερά, γιατί φρόντισε μέσα από τα χρόνια να έχει κύρος και στις δύο κοινότητες, και στην ελληνοκυπριακή και στην τουρκοκυπριακή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ακούγοντας αυτές τις κριτικές απόψεις και για να εξαφανίσουμε την όποια υποψία που κάποιοι καλλιεργούσαν, η αναθεωρημένη πρόταση που κάναμε στο δεύτερο γύρο των εκλογών, στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων, ήταν να χωρίσουμε τα ψηφοδέλτια και να πούμε ότι θα είναι σε χωριστά ψηφοδέλτια, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να διεκδικήσει εκλογή και να παραμείνει απευθείας εκλογή από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η πρόταση στη δική μας την αντίληψη και λειτουργική είναι, γιατί συνοδεύεται και από μια σειρά από άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λήψης αποφάσεων, με τον τρόπο επίλυσης αδιεξόδων, που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την υπέρβαση των αδιεξόδων, και είναι μια ενοποιητική πρόταση που θα καλλιεργήσει και το αίσθημα που πρέπει να καλλιεργηθεί ότι τούτος ο τόπος είναι κοινός, ότι υπάρχει κοινή ευθύνη, και εγώ θέλω να αναλύσω και ακόμα λίγο την κοινή ευθύνη που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Διότι κάποιοι λένε, σκεφτήκατε οι Ελληνοκύπροι να αποδεχθούν Τουρκοκύπριο ως πρόεδρο για 2 χρόνια. Πιστεύω ότι ένα στοιχείο που έχει αυτή η πρόταση είναι και το στοιχείο της συνυπευθυνότητας. Δηλαδή, στα 4 χρόνια που είναι ο Ελληνοκύπριος, που θα είναι ο Ελληνοκύπριος πρόεδρος, θα πρέπει να λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στα 2 χρόνια του Τουρκοκύπριου να λειτουργήσει και ο Τουρκοκύπριος με τον ίδιο υπεύθυνο και συνενετικό τρόπο. Και ο Τουρκοκύπριος, όταν θα αναλάβει την προεδρία στα 2 χρόνια, θα γνωρίζει ότι για τα επόμενα 4 χρόνια θα έχει Ελληνοκύπριο πρόεδρο. Άρα θα χρειαστεί να υπάρχει αμοιβαιότητα, συνυπευθυνότητα και κοινή ευθύνη για αυτό τον τόπο. Και πιστεύω ότι είμαστε αρκούντος όριμοι πλέον ως λαός, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Peki, bu öneriye Türk tarafının yaklaşımı nedir? Onların da önerileri var bu konuda. Ναι. Στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, εμείς είχαμε καταθέσει την πρόταση για το προεδρικό σύστημα. Η τουρκοκυπριακή πλευρά κατάθεσε πρόταση περίπου όπως είναι η πρόταση στο σχέδιο ΑΝΑΝ, δηλαδή για προεδρικό συμβούλιο, όπου και εκεί υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία, χωρίς όμως εκτελεστική εξουσία του Προέδρου, και με διαφοροποιημένη την πρόταση σε ό,τι αφορά στους συσχετισμούς μέσα στο προεδρικό συμβούλιο, δηλαδή το 4-2. 4 Ελληνοκύπροι και 2 Τουρκοκύπροι, είχε γίνει, η πρόταση ήταν 4 Ελληνοκύπροι, 3 Τουρκοκύπροι. Μετά η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποδέχθηκε τη λογική του προεδρικού συστήματος με εκπεριτροπή προεδρία, πλην όμως μέσα στην πρόταση την τουρκοκυπριακή υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μας δεν είναι λειτουργικά, θα δημιουργείται συνεχώς πρόβλημα και για ξεπέρασμα διεξόδων αλλά και για να λειτουργήσει το όλο σύστημα, με αποτέλεσμα συνεχώς να βρισκόμαστε σε μια εκλογική διαδικασία που δεν θα βοηθήσει την λειτουργία και την επιβίωση της λύσης.